ήταν και είναι μια δύσκολη πυρκαγιά, καθότι ξεκίνησε σε δύσκολο σημείο, σε χορτολιβαδική, άρα σε χαμηλή βλάστηση, και έφυγε γρήγορα. Και αυτό μας ανάγκασε να φέρουμε επιπρόσθετες δυνάμεις και επίγειες και εναέριες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είδατε ότι πετούσαν πάνω από 24-25 εναέρια, τα οποία τα ξαναείδα το πρώτο φως. Αλλά και ΜΟΔΕ, αλλά και ΜΕΤΠΕ από την Αττική, αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι της δυνάμεως της ΕΔΕ. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Περιφερειάρχη με υδροφόρες, μηχανήματα κλπ. Και τον κύριο Δήμαρχο, τη βοήθειά του, τη συνάδελφο και όλους τους εθελοντές που συνεργαζόμαστε από εκείνον, τον κύριο Δασάρχη. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος, γιατί ακόμα στις πιο δύσκολες συνθήκες, και σήμερα στην Εύβοια ζήσαμε δύσκολες συνθήκες, καθότι υπήρξαν και υπάρχουν 2-3 οικισμοί οι οποίοι στο πρώτο κύμα και στο δεύτερο κύμα απειλήθηκαν. Κάναμε προληπτικές εκενώσεις, μετά κάναμε κανονικές εκενώσεις με τη βοήθεια της αστυνομίας. Έφτασε η φωτιά μέχρι την αποξηραμένη λίμνη και τα χωράφια στο πρώτο μέτωπο. Απεκόπη εκεί, μετά βλέπετε ένα δεύτερο κύμα και ό,τι έχει απομείνει δουλεύεται και θα δουλευτεί όλο το βράδυ. Θα μείνουμε εδώ μέχρι να ολοκληρώσουμε το έργο μας και την ελέγξουμε.